Κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπαρχηγέ της Εθνικής Φρουράς, κυρία Δήμαρχε της Λακατάμιας, κυρία Δήμαρχε του Λευκονίκου, αγαπητοί πρώην ταξίαρχοι της περιοχής μας, Χατζη Μιχαήλ και Μαυρομάτη, κύριε βουλευτή Γιώργο Κάρουλα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι υψηλοί προσκεκριμένοι παρόντες στην μυστική αυτή πανδεσία. Θα ήθελα πριν προχωρήσω να πω κάποια λόγια για το πρόσωπο της Παναγίας που σήμερα και αύριο η Εκκλησία μας εορτάζει, να απονείμω τα συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη του Οικείου Μητροπολίτη τόσο προς τον πατέρα Αυγουστίνο, ο οποίος είναι ψυχή και τη σώματι αφιερωμένος εδώ στην Εκκλησία της Παναγιώτισσας, τον πατέρα Χαρίτωνα, αλλά και βεβαίως όλους και όλες, επώνυμους και ανώνυμους, οι οποίοι συνέβαλαν να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο απολαμβάνουμε εμείς σήμερα με την τέλεση απόψε του Εσπερινού και αύριο της Θείας Λειτουργίας, με την ευκαιρία της κοίμησης της Παναγίας, και που θα έλεγα ότι με την εξέλιξη των πραγμάτων και δεδομένου ότι η Εκκλησία της Παναγιώτισσας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, είναι όσοι άλλοι Γεθσημανοί. Είναι ένας νέος τόπος, μια άλλη, εκεί η Γεθσημανή είναι εκεί που είχε ενταφιαστεί η Παναγία. Εδώ λοιπόν είναι μια άλλη, μια νέα Γεθσημανή, δεδομένου αυτού που βλέπουμε και βιώνουμε αυτές τις μέρες της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η θέση της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία, και θα αναφερθώ μόνο σε κάποια δεδομένα τα οποία έχουμε κατεξοχήν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, για να θυμηθούμε από την αρχή ποια είναι η παρουσία της Παναγίας που μας λένε τα Ιερά Ευαγγέλια. Είναι το πρώτο γεγονός το οποίο είναι στην αρχή του Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο τέταρτο κεφάλαιο, είναι η περιγραφή του γάμου της Κανά. Εκεί που η Παναγία πηγαίνει στον Χριστό, ήταν προσκεκλημένη στον γάμο αυτό και η Παναγία, ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και η Παναγία ανέλαβε την πρωτοβουλία να πάει στον Χριστό και να του πει, ξέρεις, δεν έχουν πλέον κρασί. Βέβαια θα μπορούσαμε να μπούμε σε βαθύτερους συμβολισμούς, το οποίο δεν είναι της ώρας να το αναπτύξουμε, γιατί θα μπορούσα να σας κρατήσω όλο το βράδυ ερμηνεύοντας όλους αυτούς τους συμβολισμούς των Ιερών Ευαγγελίων. Εκτός και αν ο κύριος Χατζηζαχαρίας δεν βιάζεται και μπορούμε να μείνουμε περισσότερο. Τότε ο Χριστός είπε μια απάντηση στην Παναγία. Δεν αρνήθηκε το γεγονός ότι έλειπε το κρασί από το γάμο, αλλά της είπε, τι σχέση έχεις τώρα εσύ με αυτό που εγώ ήρθα στον κόσμο για να επιτελέσω, τι εμή και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου, δεν έχει η ώρα μου για να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο της παρουσίας μου στον κόσμο. Η Παναγία όμως, γνωρίζοντας το βαθύτερο νόημα των λόγων του Χριστού, είπε στους υπηρέτες που ήσαν μέσα στην πανδεσία του γάμου, ό,τι σας πει κάνετε, ό,τι σας πει ο Χριστός κάνετε το. Και τότε τους επέδειξε να γεμίσουν τις λίθινες ιδρίες που ήσαν εκεί, ήσαν 6 ιδρίες, και μάλιστα ο Ευαγγελιστής μας περιγράφει με λεπτομέρεια και τη χωρητικότητα που
Κάποιοι υπολογισμοί μας οδηγούν να πούμε ότι ήταν περίπου 150 λίτρα νερό που χώρεσαν εκείνες οι ιδρύες. Και τότε τους είπε, γεμίστε τις ιδρύες με νερό, και αμέσως μετά τους είπε, πάρτε από εκεί και διανύμετε, πηγαίνετε να το δοκιμάσει ο αρχιτρίκλινος, ο υπεύθυνος του συμποσίου του γάμου. Έκπληκτος τότε ο αρχιτρίκλινος λέγει στον νεόνυφωμα, συνήθως του λέει, πρώτα-πρώτα προσφέρετε το καλό κρασί και στο τέλος το λιγότερο καλό. Εσύ τώρα κάνεις το αντίθετο, γιατί ούτε ο ένας γνώριζε το τι έγινε, ούτε ο άλλος. Αυτό βέβαια είναι βαθύτερο, όπως είπα, και σημαίνει πλέον την αλλαγή της κατάστασης του κόσμου, γιατί το νερό που υπήρχε στην δημιουργία, την αρχική δημιουργία, γίνεται πλέον το κρασί, ο νέος ίνος με τον οποίο η Εκκλησία θα βαδίσει μέσα στην ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο που συναντούμε την Παναγία είναι κάτω από το Σταυρό, δεν έχουμε ακόμα εδώ, όταν δίπλα από το Σταυρό του Χριστού, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, βρισκόταν η Παναγία και δίπλα της ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής ότι ο Χριστός, αφού είδε ότι πλέον η ώρα που ανεμένετο για την ολοκλήρωση του επίγειου έργου του ήταν αυτή ακριβώς η στιγμή, τότε απευθύνθηκε στη μητέρα του και της λέγει, «Γίνε ιδού ο γιος σου». Είναι ο γιος σου, δεικνύοντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος ήτανε, τον ονομάζει συνέχεια το Ευαγγέλιο, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, και γι' αυτό μάλιστα στο μυστικό δείπνο ακούμπησε το στήθος του Χριστού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να τον ερωτήσει ποιος θα ήτανε εκείνος που θα πρόδιδε τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέγει στην μητέρα του, «Είδε ιδού ο γιος σου». Αυτός είναι ο γιος. Και προς τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον αγαπημένο του μαθητή, «Ιδού η μήτυρ σου». Και λέγει ο Ευαγγελιστής, «Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν εις τα ίδια». Δηλαδή πλέον πήγε την Παναγία μητέρα του Χριστού στο δικό του σπίτι. Άρα η Παναγία είναι στην αρχή της έναρξης του σωτήριου έργου του Χριστού και είναι και στο τέλος του επίγειου έργου του Χριστού, που πλέον ο Χριστός μετά από αυτή την πράξη παρέδωσε το πνεύμα. Βεβαίως το Ευαγγέλιο μας λέγει και κάποια άλλα γεγονότα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια, όπως ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού, ήταν παρόν μαζί με τους άλλους Αποστόλους στην δεύτερη εμφάνιση, που οι δύο εμφανίσεις του Χριστού, του Αναστάντος Χριστού, έγιναν την ημέρα ακριβώς της Αναστάσεως, την Κυριακή το απόγευμα, και μετά από 8 μέρες η δεύτερη εμφάνιση, που ήταν παρόν ο Θωμάς και του είπε ο Χριστός, «Γιατί δεν πιστεύεις αυτά που σου είπανε, έλα να δεις τα χέρια μου και την πλευρά μου που είναι τα σημεία του πάθους, και να μην γίνεσαι άπιστος αλλά να είσαι πιστός». Και τότε ακούστηκε η ομολογία του Αποστόλου Θωμά, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Πολύ ωραία θα μου πείτε τώρα αυτά, όμως τι σχέση έχουμε την εορτή της Παναγίας. Αναφέρθηκα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το Ευαγγέλιο που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι Ματθαίος, Λουκάς, Μάρκος και Ιωάννης. Αργότερα, όχι πολύ μακριά από τη συγγραφή του Ευαγγελίου, του Ευαγγελιστή Ιωάννη, γύρω στα μισά
του 2ου αιώνα, 150 περίπου, έχουμε σωζόμενο ένα άλλο κείμενο το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλιο του Ιωάννη, χωρίς να είναι από το χέρι του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γιατί δόθηκε το όνομά του για να φανεί η συνέχεια του πρώτου Ευαγγελίου με το δεύτερο Ευαγγέλιο, το οποίο αυτό δεύτερο Ευαγγέλιο προέρχεται μέσα από τον κύκλο των μαθητών του Ευαγγελιστή Ιωάννη, και κανείς δεν ήθελε να δείξει το όνομά του, δεν είχε τον εγωισμό, έτσι. Σαν σήμερα γράφουμε Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του, τάδε έγραψε, τάδε έφη. Δεν ήτανε τέτοιοι άνθρωποι, ήτανε ενώπιον του Θεού με ταπεινότητα. Αλλά έπρεπε να μεταφέρουν αυτά τα γεγονότα της μνήμης, της Εκκλησίας, από γενεά σε γενεά. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο κείμενο λέγει ότι η Παναγία πλέον έμενε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Σχεδόν καθημερινώς πήγαινε στον τάφο του Χριστού για να προσευχηθεί. Όλο το διάστημα αυτό μέχρι την κοίμησή της. Την τελευταία φορά που πήγε στον τάφο, προσέξετε, όπως οι μυροφόρες πήγαιναν στον τάφο του Χριστού για να τον αλείψουν με μοίρα, εμφανίζονταν άγγελοι και ούτω καθεξής. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση που η Παναγία πήγε να προσευχηθεί στον τάφο του Υιού της, του αναστημένου πλέον Ιησού Χριστού, τότε ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε για να της αναγγείλει ότι ο Υιός της την καλεί να ανέρθει στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν η Παναγία επισκέφθηκε τις φίλες της, τις γνωστές της, αλλά εδώ βλέπετε η Παναγία σε αυτή την περίπτωση δεν συνοδευόταν από κάποιον ή από κάποιαν όταν πήγαινε στον τάφο. Ήτανε η ίδια και ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο τάφος του Ιησού Χριστού, μόνη μαζί με τον Υιό της, εκεί προσευχόταν. Και επειδή είπα στην αρχή για την παράκληση της Παναγίας προς τον Χριστό για το κρασί, εδώ η Παναγία στη συνέχεια μέσα στο δεύτερο κείμενο λέγει στον Υιό της που προσεύχεται να ακούει τις προσευχές εκείνων που απευθύνονται στο όνομά της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Παναγία με αυτόν τον τρόπο τοποθετείται στο κέντρο, στην καρδιά της ίδιας της Εκκλησίας. Ακολουθεί λοιπόν η διήγηση των γεγονότων όταν η Παναγία πήγε πλέον στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη και με την χωρία των αγγέλων όλοι οι Απόστολοι που ήσαν διασπαρμένοι στα πέρατα της Οικουμένης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, με θαυμαστό τρόπο συγκεντρώθηκαν στο σπίτι που βρισκόταν η Παναγία, δηλαδή του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το σπίτι, το επαναλαμβάνω συνεχώς, για να γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν η σχέση της με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αφού ήταν ο θετός Υιός της. Έτσι. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι Απόστολοι, αυτό που λέμε και που λέμε συνέχεια στις παρακλήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, Απόστολοι εκ περάτων συναθρισθέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο και δεύσατε μου το σώμα. Είναι εικόνα παρμένη μέσα από αυτό το κείμενο, το δεύτερο κείμενο που έχει το όνομα Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Απουσίαζε όμως και πάλι, γι' αυτό σας είπα να προσέξουμε, απουσίαζε και πάλι από αυτή την συνάντηση για τον ενταφιασμό της Παναγίας ποιος άλλος, ο Απόστολος Θωμάς. Μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό λέγει ότι βρισκότανε στην Ινδία, όπου ήτανε η περιοχή που κατά την παράδοση
ο Απόστολος Θωμάς πήγε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και έτσι έγινε ο ενταφιασμός της Παναγίας στην Γεθσημανή και οι Απόστολοι παρέμειναν εκεί όπως ήταν και το συνήθιο των ανθρώπων της εποχής εκείνης, να μένουν γύρω από τον τάφο για κάποιες ημέρες. Έτσι, αν θυμηθείτε τον ενταφιασμό του Λαζάρου, η αδελφή του του είπε «τεταρταίος εστί», δηλαδή περίπου έμεναν 4 μέρες για να είναι βέβαιοι ότι ο άνθρωπος ο οποίος τάφηκε ήταν όντως νεκρός. Έτσι λοιπόν, αλλά αυτό που μας λέγει το Ευαγγέλιο αυτό για το οποίο σας μιλάω, μας λέγει ότι έφτασε την 3η ημέρα μετά τον ενταφιασμό της Παναγίας ο Απόστολος Θωμάς. Οι άλλοι Απόστολοι για να του δείξουν ότι όντως η Παναγία είχε ταφεί στο συγκεκριμένο τόπο, πήγαν να ανοίξουν τον τάφο για να χαιρετήσει την Παναγία ο Απόστολος Θωμάς, το σώμα της, και να διαπιστώσει και ο ίδιος ότι όντως η Παναγία ήταν ενταφιασμένη εκεί, σε αυτό τον τάφο της Γεθσημανή. Όταν άνοιξαν όμως τον τάφο, όπως ήταν η περίπτωση του τάφου του Ιησού Χριστού, ο οποίος φάνηκε να είναι ανοιγμένος, τον είδανε οι μυροφόρες, τον είδανε οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, μέσα στον τάφο βρισκόντουσαν τα σουδάρια τα λεγόμενα, δηλαδή τα περιτυλίγματα με τα οποία τύλιγαν τους νεκρούς κατά την παράδοση εκείνη, όπως και ξεχωριστά περιτύλιγμα της κεφαλής, και ήσαν τοποθετημένα, όχι ακατάστατα, αλλά μετάξι τοποθετημένα μέσα στον τάφο. Κατά τον ίδιο τρόπο ήταν και ο τάφος της Παναγίας, όπως τον αντίκρισε ο Θωμάς, ο οποίος, όπως του είπε και ο Χριστός, «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, θα είναι ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι, έστω και αν δεν δουν τα πραγματικά πρόσωπα, τα πραγματικά γεγονότα, όμως τα περιγράφουν τα Ιερά Βιβλία, και άρα, όπως και εκείνος, ο καθένας από εμάς καλείται να πιστέψει σε αυτό το γεγονός». Άρα από εκείνη τη στιγμή οι Απόστολοι είναι βέβαιοι ότι η Παναγία πλέον και σωματικά ανέβηκε στον ουρανό, και γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζει την εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως στους ουρανούς της Παναγίας. Μάλιστα, αν δείτε και την εικόνα την οποία προσκυνήσαμε εδώ στην είσοδο της Εκκλησίας, τη στιγμή που η Παναγία παραδίδει το Πνεύμα, είναι ανοιγμένη η ουρανή. Ο Υιός της πλέον κατέρχεται από τον ουρανό, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ανοιγμένων των ουρανών, είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο έχει τις ακτίνες και φωτίζει τον χώρο και παραλαμβάνει την μητέρα του, ο Ιησούς Χριστός, την οποία είχε παραδώσει την ώρα του πάθους του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Άρα, από αυτή τη στιγμή πλέον, η υιοθεσία της Παναγίας από τον Ιωάννη σταματά να υφίσταται και πλέον η Παναγία είναι μαζί με τον Υιό της στους ουρανούς. Αυτή λοιπόν είναι η όλη, το όλο γεγονός, αυτό είναι το όλο γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που η Εκκλησία μας τιμά, και γι' αυτό θέλω και πάλι να επανέλθω και να πω ότι εδώ έχουμε τη Νέα Γεθσημανή, γιατί και εμείς βιώνουμε αυτό το γεγονός της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Παναγίας στους ουρανούς, της οποίας επικαλούμεθα τις πρεσβείες, ούτως ώστε και ο καθένας από εμάς να έχει την ισχυρή παρουσία της στη ζωή του, στη ζωή ο καθένας από εμάς, αλλά βεβαίως και η παρουσία της να γίνει και υπέρμαχος στρατηγός για τον τόπο μας
και να απαλλαγούμε σύντομα από τις κακουχίες και τα δεινά που υφίσταται ο τόπος μας, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Αμήν. Αμήν. Αμήν.